Καλησπέρα σε όλους. Είναι χαρά μας που είσαστε εδώ πέρα και πάντα μας δίνετε δύναμη στη φωνή το να ακουστούν νέα για την πόλη μας και για την εμπορικότητα και για ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας. Είναι ένα ακόμα διήμερο γιορτής εμπορίου, όπου συμμετέχει ο εμπορικός λόγος Τρίπολης, αλλά να ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Τρίπολης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας και όλους τους φορείς μας που όλοι μαζί προσπαθούμε για να έχει επιτυχία αυτό το διήμερο. Σήμερα έχουμε βρεθεί εδώ πέρα για να πούμε για μια πολύ ωραία φιλανθρωπική δράση που θα κάνουν οι πρόσωποι Τρίπολης. Είναι χαρά μας που έχουμε δίπλα μας τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργάκη, ο οποίος θα μας αναλύσει για τη δράση των προσκόπων. Είναι μεγάλη χαρά, γιατί με αυτή τη δράση αλληλεγγύης ξεκινά μια συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο που το θέλαμε πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τη στήριξη βέβαια του Δήμου Τρίπολης και για αυτή τη δράση, όπως μας στηρίζει γενικά στο έργο μας, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τι είναι λοιπόν αυτή η δράση? Καταρχήν, σαν πρόσκοποι χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε στην πόλη μας ζωή. Ζωή, αλλά ζωή με νόημα. Δηλαδή, είναι μια γιορτή εμπορίου όπου όλο το καταναλωτικό κοινό θέλει να καταναλώσει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί στηρίζει την τοπική οικονομία, κινείται η πόλη και αποκτά ζωή. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ σαν πρόσκοποι και μέσα από τα πεδία ενασχόλησης των προσκόπων και λέμε ότι αυτή τη δράση θέλουμε να τη μετατρέψουμε και σε κάτι ωφέλιμο. Δηλαδή, όλος ο κόσμος θέλουμε να βγει να ψωνίσει στις δύσκολες αυτές μέρες που ζούμε, από το περίσσευμά του τέλος πάντων να καταναλώσει, αλλά να αντικαταστήσει κιόλας. Δηλαδή, ψωνίζοντας κάτι, γεμίζουν οι δουλάπες μας και τα παλιά μας ρούχα μένουν στο πίσω ράφι, στο κάτω ράφι και δεν τα χρησιμοποιούμε. Εκεί λοιπόν πιστεύουμε ότι μία δράση προσφοράς και αλληλεγγύης ταιριάζει μέσα σε μία γιορτή εμπορίου και περνάμε και πάρα πολλά κοινωνικο-οικονομικά μηνύματα μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Δήμο Τρίπολης. Όλα αυτά που θα συλλέξουμε λοιπόν, συλλέγουμε ρούχα για παιδιά και ρούχα για ενήλικες. Να επισημάνω ότι είναι μόνο ρούχα, όχι παπούτσια. Αυτά λοιπόν έχουμε συνεννοηθεί και σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο θα τα πάμε οι ίδιοι αυτοπροσώπως στο Λύριο Παιδικό Ίδρυμα οι Άγιοι Ανάργυροι, βρίσκεται στο Νέο Βουτσά, στην Αττική. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο λειτουργεί από το 1967 και ασχολείται και περιθάλπει παιδιά που είτε έχουν χάσει τους γονείς τους, είτε προέρχονται από οικογένειες με πολλά προβλήματα. Το ιδιαίτερο με αυτό το ίδρυμα είναι ότι προσέχει και φροντίζει τα παιδιά και όσο είναι ανήλικα, αλλά τα βοηθάει και στην ενηλικίωσή τους να ενταχθούν στην κοινωνία, είτε να σπουδάσουν, είτε να κάνουν την οικογένειά τους και μέχρι να φτιάξουν κάτι συμπαγές και αυτούσιο, είναι δίπλα στα μέλη του. Το θέμα είναι αυτό. Οι ώρες θα βρισκόμαστε καταρχήν στη πλατεία Πετρινού. Θα μας δείτε στο σημείο μας. Την Τρίτη 5 με 9 το απόγευμα και την Τετάρτη 4 με 7. Θα βρισκόμαστε εκεί, θα συλλέγουμε ρούχα. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όλο τον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή, γιατί η Τρίπολη σε κοινωνικά θέματα και οι τριπολιτσώτησες και οι τριπολιτσώτες είναι πολύ ένθερμοι υποστηρικτές σε τέτοια ζητήματα. Απλά θα ήθελα να παρακαλέσω, αν μπορούμε όσο μπορούμε, να είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά που θα φέρουμε. Βέβαια, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου έχουμε συνοηθεί και με κάποια καθαριστήρια τα οποία θα τα πάμε αφιλοκερδώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πριν τα μεταφέρουμε στην Αθήνα. Αυτά, σας περιμένουμε όλους. Είναι μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Εμπορικό Σύλλογο που πιστεύει σε εμάς. Είναι ακόμα ένας φορέας που πιστεύει στους προσκόπους. Με αυτή τη συμμετοχή των προσκόπων θέλει να βοηθήσει και σκέφτεται να το καθιερώσει, να έρθει σε επαφή και με άλλους φορείς οι οποίοι προσφέρουν κοινωνικό έργο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα σταθεί αρρωγός σε όλες τις εκδηλώσεις του, ειδικά σε φορείς όπως είναι εδώ πέρα, που είναι εθελοντικής δράσης, εθελοντικής με κεφαλαία γράμματα, και τα οποία στηρίζουν τα πιο αδύνατα μέλη της κοινωνίας μας. Τέλος να πω ότι σαν ένα ανταποδοτικό ευχαριστώ, ας το πούμε έτσι, κληρώνουμε και δύο δώρα κατά τη διάρκεια της γιορτής εμπορίου, τα οποία είναι δύο τάμπλετ, τα έχουμε και
εκεί πέρα μάλιστα, τα οποία θα μπορεί ο καθένας, γίνοντας μέλος στη σελίδα μας στο Facebook, να μπει στην κλήρωση για να είναι ο τυχερός, ας το πούμε έτσι. Άρα δύο τυχεροί, έτσι ακριβώς. Φέτος είναι δύο μέρες, έτσι και όχι μια νύχτα, όπως το ξέρουμε. Είναι σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, με την Τηρία Αρκαδίας και όλους τους άλλους φορείς, έτσι είναι και η εστίαση, είναι όλοι οι φορείς της πόλης μας. Τα καταστήματα της πόλης μας θα ανοίξουν στις 10 το πρωί και τις 2 μέρες και θα κλείσουν στις 12 το βράδυ, όλη την ημέρα συνεχόμενα. Από εκεί πέρα, το πρώτο βράδυ, την Τρίτη, θα υπάρχει μουσική και στην πλατεία Πετρινού και σίγουρα μετά να μην παραλείψουμε ότι και ο Αστέρας Τρίπολης στην μπουτίκ του Αστέρα θα έχει κάποια event, κάποιους ποδοσφαιριστές, οι αυτόγραφοι, τους μικρούς φίλους της ομάδας. Και επίσης τη δεύτερη μέρα κλείνει με την συναυλία του Γιάννη Πλούταχου και τα δυο του παιδιά που θα έχει μαζί μπροστά στο Μαγιακούλιο Θέατρο. Οι δρόμοι κεντρικοί θα είναι προσπελάσιμοι, έχετε οργανωθεί με την τροχέα ώστε να υπάρχει το ιστορικό κέντρο της πόλης και οι παράδομοι που υπάρχουν τα καταστήματα και που έχουν ενδιαφερθεί να συμμετέχουν σε αυτό το event το διήμερο, να μην υπαρκάρουν αλόγιστα, να είναι πιο εύκολη πρόσβαση στα καταστήματα. Πάντα υπάρχει συνεργασία με την αστυνομία Τρίπολης. Σίγουρα θα δώσουμε προσοχή και σε αυτό. Γνωρίζω ότι όλοι οι δρόμοι θα είναι φωτισμένοι, όλοι οι εμπορικοί δρόμοι και εμείς. Ελπίζουμε να δοθεί ένα γιορτινό κλίμα, να βοηθήσει και ο καιρός που είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ είμαστε πάλι για τη συνέχεια. Υπάρχουν καταστήματα που θα κάνουν ξεχωριστά event από έξω από τα καταστήματά τους, κάτι το διαφορετικό? Το κάθε κατάστημα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει έξω από τις βιτρίνες του. Σίγουρα θα υπάρχουν και καταστήματα τα οποία θα έχουν κάποια κεράσματα για τον κόσμο. Για να κλείσω εγώ, το ύψος ποσοστού των εκτόσεων, πόσο μπορεί να έχει συνοηθεί να είναι, από πόσο μέχρι πόσο ή περίπου? Ξέρουμε ότι θα είναι μεγάλο το ποσοστό εκτόσεων. Ξέρουμε ότι αυτές τις δύο μέρες είναι οι πιο ελκυστικές τιμές όλου του χρόνου για τα προϊόντα. Βλέπουμε ότι υπερβαίνει και το 50%. Όλα τα προϊόντα στις βιτρίνες μας και πριν τη διήμερη γιορτή εμπορίου είχαν διπλές τιμές. Αναγράφεται και η αρχική τιμή, αλλά και η τελική τιμή μετά την έκπτωση. Έτσι νομίζω ότι ξέρουμε ότι όλοι οι καταναλωτές βγαίνουν, κάνουν έρευνα, βρά σωστή, άρα νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο και αυτό να διασφαλιστεί. Γενικά ήταν μια θερινή περίοδος, είχε πάρα πολλούς γάμους, βαφτίσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αυτό ξέρετε ότι βοηθάει πάρα πολύ το λιανεμπόριο της πόλης μας. Νομίζω ότι είχε θετικό πρόσωπο πέτος το καλοκαίρι. Ευχόμαστε να συνεχιστεί έτσι το χειμώνα.